Στις ΗΠΑ στις 19 πρώτου 2017, η NASA ανέβασε ένα αρχείο 12 εκατομμυρίων σελίδων στο διαδίκτυο. Εκτός από το θέμα των Νάτια, υπάρχουν πληροφορίες για το Project Stargate, τους Ναζί και άλλα. Σύμφωνα με τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, η Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία απασχολεί το με το ερώτημα πώς ήταν η ζωή στον πλανήτη Άρη πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια. Σύμφωνα με το έγγραφο της CIA που χρονολογείται από τις 22 Μαΐου 1984 και που περιγράφει το διάλογο του πράκτορα της CIA με τον άνθρωπο που προσπαθούσε να δει τι γίνεται στην επιφάνεια του πλανήτη, 1 εκατομμύριο χρόνια πριν ο τελευταίος αναφέρει την ύπαρξη ατόμων σε σκιές με πολύ μεγάλο ύψος και περίεργες στολές και την ύπαρξη σειράς κατασκευών που παραπέμπουν σε πυραμίδες. Σύμφωνα με το έγγραφο της CIA που χρονολογείται από τις 22 Μαΐου 1984 και που περιγράφει το διάλογο του πράκτορα της CIA με τον άνθρωπο που προσπαθούσε να δει τι γίνεται στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη 1 εκατομμύριο χρόνια πριν, ο τελευταίος αναφέρει την ύπαρξη ατόμων σαν σκιές με πολύ μεγάλο ύψος και περίεργες στολές και την ύπαρξη σειράς κατασκευών που παραπέμπουν σε πυραμίδες. Φυσικά είναι δύσκολο να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες που δίνει το συγκεκριμένο άτομο, αλλά το γεγονός πως η CIA είναι περίεργη να μάθει με κάθε τρόπο που είναι διαθέσιμος τι υπήρχε στον Άρη πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια, είναι το λιγότερο ενδιαφέρον. Το 1995, ο τότε πρόεδρος Bill Clinton διέταξε να αποχαρακτηριστούν όλα τα έγγραφα με ιστορική αξία τουλάχιστον 25 ετών. Τα έγγραφα ήταν προσβάσιμα μόνο από 4 τερματικούς υπολογιστές στα Εθνικά Αρχεία στην Ουάσιγκτον. Το 2000, η CIA ανέβασε τα έγγραφα στο Εργαλείο Αναζήτησης Ηλεκτρονικών Αρχείων CREST, χωρίς να είναι ακόμα διαθέσιμα, χωρίς φυσική παρουσία στα Εθνικά Αρχεία. Μετά από αγωγή το 2014, η CIA δήλωσε ότι θα δημοσίευε τα 930.000 έγγραφα σε απευθεία σύνδεση, αλλά θα τις έπαιρνε περίπου 6 χρόνια. Η CIA είχε αποχαρακτηρίσει έγγραφα το 1978, αλλά μόλις το 2016 τα έδωσε στη δημοσιότητα. Τα έγγραφα αφορούν τις δεκαετίες του 40 και του 50. Η CIA ξεχωρίζει 10 από αυτά που αφορούν εμφανίσεις άτια στην τότε Δυτική Γερμανία, το Κονγκό, καθώς και εργασίες επιστημόνων. Ξεχωρίζουν επίσης οι επιστολές στις 22 Τρίτου του 50 του FBI προς τον Hoover, τότε επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, για την αναφορά ενός μάρτυρα για την πτώση 3 υπτάμενων δίσκων στο Νέο Μεξικό. Τα σκάφη ήταν κυκλικά με 15 μέτρα διάμετρο. Το καθένα είχε πλήρωμα 3 ανθρωποειδών ύψους 1 μέτρου. Το παραπάνω αποτελεί δημόσιο έγγραφο από το 1970, αλλά έγινε γνωστό το 2011. Σε ένα άλλο έγγραφο του 1998 αναφέρεται ότι εντοπίστηκε σήμα έκκλησης βοήθειας ηλικίας 80.000 ετών. Επίσης, σε έγγραφο του 70 γίνεται αναφορά σε ακροτηριασμούς ζώων. Σε έγγραφα του FBI υπάρχουν γραπτές αναφορές κατοίκων του Τέξας στην αστυνομία για απαγωγές σταύρων και γελάδων από άτια. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά μάρτυρας ήταν και ένας αστυνομικός. Στην έγγραφη αναφορά προς τους ανωτέρους του λέει: «Ένα σταύρος έπεσε από ένα άτια, βόρεια ενός ράντσου. Του είχαν βγάλει τα όργανα με μεγάλη ακρίβεια. Τα κόκαλα του έλειπαν και η σάρκα του είχε μια περίεργη ροζ απόχρωση. Είχε μόλοπες γύρω από το στήθος του που σημαίνει ότι το τράβηξαν με μάντα». Σύμφωνα με ένα έγγραφο της CIA όπως προκύπτει από το αρχαίο της KGB, οι Ρώσοι κατέριψαν ένα άτια στη Σιβηρία. Στρατιωτικά οχήματα γεμάτα στρατιώτες με εκπαιδευμένα σκυλιά καθώς και αστυνομικές ενισχύσεις έφτασαν στο σημείο. Αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησαν ένα σφαιρικό αντικείμενο να αιωρείται και να πάλεται. Την ίδια στιγμή ακριβώς άκουσαν ένα περίεργο ήχο. Ένα άλλο έγγραφο της CIA αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη στη Λιθουανία όταν στις 26 Αυγούστου 1996 δύο αστυνομικοί στα σύνορα της Λιθουανίας εντόπισαν ένα άτια. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι όταν μετακινήθηκαν 50 μέτρα μέσα στο ψηλό χορτάρι, η σφαίρα απομακρύνθηκε, ανέβηκε ψηλότερα και έφυγε. Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο παράξενος ήχος ακούγονταν και αφού το άτια είχε φύγει από την περιοχή. Στη Ρωσία, ο πρώην αξιωματικός του ναυτικού και ερευνητή άτια, Βλάντιμιρ Αζάχα, δήλωσε πως τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της Σοβιετικής εποχής έχουν εξαιρετική σημασία και παρέχουν υψηλής πιστότητας πληροφορίες σχετικά με τα άγνωστης ταυτότητας υποβρύχια αντικείμενα. Ο ειδικός πράκτορας του FBI, Guy Hotel, διαβίβασε στη διεύθυνση του FBI στις 22 Μαρτίου του 1950 ένα σημείωμα στο οποίο έγραφε:
Μετά την έρευνα που πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία, βρέθηκαν εκεί συνολικά 3 κατεστραμμένα άτια, πλάτους 15 μέτρων, με ένα οβάλ πλατή στη μέση σχήμα. Σε καθένα από τα 3 άτια βρήκαμε 3 παράξενα ανθρωποειδή πλάσματα, κάτω από ένα μέτρο σε ύψος, που φορούσαν μια πολύ λεπτή μεταλλική στολή. Πιστεύουμε ότι η αιτία της πτώσης ήταν ότι η πολεμική αεροπορία ξεκίνησε να λειτουργεί στο Νέο Μεξικό εκείνες τις μέρες, ένα ισχυρό ραντάρ, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαταράξει τον έλεγχο των UFO. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, το Αμερικάνικο Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα 3 αποχαρακτηρισμένα βίντεο που έχουν ληφθεί από πιλότους του Αμερικανικού Ναυτικού. Οι New York Times είχαν αναφερθεί σε αυτά ήδη από το 2017. Τα βίντεο καταγράφηκαν μεταξύ του 2004 και του 2015 και απεικονίζουν κάποια ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα. Τα βίντεο αυτά είχαν βέβαια ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο πολύ νωρίτερα. Προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν αποτελεί απόδειξη, ούτε καν ένδειξη εξωγήινης ζωής ή εξωγήινης τεχνολογίας. Ταυτόχρονα όμως, από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητα των βίντεο, σίγουρα αυτά αποτελούν αφορμή ή τροφή για πολλές θεωρίες. Εξάλλου για την ανθρωπότητα, μια εξωγήινη εισβολή είναι το πιο απίθανο πράγμα, που συνεχίζει όμως πάντα να παραμένει στη σφαίρα των πιθανοτήτων, ακόμα και αν έχει συνδεθεί με τη μυθοπλασία της επιστημονικής φαντασίας ή με ακραίες συνωμοσιολογίες. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να απορρίψουμε αυτή την πιθανότητα. Ο Joseph Allen Hynek, συνήθως απαντώμενος ως J. Allen Hynek, ήταν Αμερικανός καθηγητής της αστρονομίας, γνωστός ως ο πρώτος και ένας από τους λίγους επαγγελματίες αστρονόμους που μελέτησαν το φαινόμενο των UFO. Αυτό έγινε αρχικά μετά από την παράκληση της Αμερικανικής κυβερνήσεως και της πολεμικής αεροπορίας, οπότε και συμμετείχε σε 3 διαδοχικά προγράμματα. Το πρόγραμμα SIGN, το πρόγραμμα GRADS και τέλος το πρόγραμμα Κιανή Βίβλος. Στη συνέχεια, επί δεκαετίες, διεξήγαγε τις δικές του ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με τα UFOs. Το 1973, στο ετήσιο συμπόσιο της MAFON, αμοιβαίο δίκτυο UFO, στο Akron του Οχάιο, ο Hynek άρχισε να εκφράζει τις αμφιβολίες του για την εξωγήινη υπόθεση. Ο τίτλος της ανακοινώσεώς του συνόψιζε το κύριο επιχείρημά του, η αμηχανία της αυθονίας. Ο Hynek ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι οι αναφορές για παρατηρήσεις άτια ήταν πολύ περισσότερες από ό,τι αναφερόταν επίσημα στις στατιστικές της Κιανής Βίβλου. Και αυτό το προβλημάτιζε. Λίγες καλές θεάσεις άτια τον χρόνο σε όλη τη γη θα ενίσχυαν την εξωγήινη υπόθεση, αλλά πολλές χιλιάδες κάθε χρόνο. Από μακρινές περιοχές του διαστήματος, και για ποιο σκοπό? Για να μας τρομάζουν σταματώντας τις μηχανές αυτοκινήτων και παρελονοχλώντας ζώα, ή για να μας προβληματίζουν με τα φαινομενικά άσκοπα τερτύπια τους? Επίσης λέει, εάν αντιτίθεστε, σας ζητώ να εξηγήσετε ποσοτικά, όχι ποιοτικά, τα αναφερόμενα φαινόμενα από υλοποιήσεων και μεταβολών σχήματος, την αθόρυβη αιώρηση στο βαρυτικό πεδίο της γης, επιταχύνσεις που απαιτούν πηγές ενέργειας πολύ πέρα από τις σημερινές ανθρώπινες δυνατότητες, ακόμα και τις θεωρητικές, τα πολύ γνωστά HM φαινόμενα, τις ψυχολογικές επιδράσεις σε ευφυείς μάρτυρες, ακόμα και τις εμφανιζόμενες ως τηλεπαθητικές επικοινωνίες. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που συνηγορούν τόσο για την υπόθεση των εξωγήινων, όσο και για την υπόθεση των ευφυείων όντων από άλλες διαστάσεις, συνέχισε ο Hynek. Ως στοιχεία υπέρ της πρώτης, σημείωσε τις ανιχνεύσεις από ραντάρ ως καλές ενδείξεις ότι πρόκειται για κάτι το στερεό, όπως και τις περιπτώσεις με υλικά υπολείμματα. Παρατηρούμε 2 εκφάνσεις ενός και του αυτού φαινομένου, ή μήπως 2 διακριτά σύνολα φαινομένων, αναρωτήθηκε ο Hynek. Τέλος, εισήγαγε μια τρίτη υπόθεση. Θεωρώ εντελώς δυνατό, είπε, να υπάρχει μια τεχνολογία που συμπεριλαμβάνει τόσο το φυσικό, όσο και το ψυχικό, τόσο το υλικό, όσο και το νοητικό. Στο σύμπαν υπάρχουν αστέρες εκατομμύρια έτη αρχαιότεροι από τον ήλιο. Πιθανώς να υπάρχει κάποιος πολιτισμός εκατομμύρια έτη πιο προοδευμένος από τον ανθρώπινο. Πήγαμε από τα πρώτα αεροπλάνα στο φεγγάρι μέσα σε περίπου 70 χρόνια. Αλλά είναι πιθανό ότι ένας πολιτισμός ενός εκατομμυρίου ετών γνωρίζει κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε. Τα ψυχικά φαινόμενα είναι τόσο μυστηριώδη σε εμάς σήμερα, που ίσως να αποτελούν ένα συνηθισμένο κομμάτι μιας προχωρημένης τεχνολογίας.